και να σας βλέπω στα μάτια, να σκέφτεσαι αν έχω το γυαλί. Σας έχω πει όλους από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα και προεκλογικά και μετεκλογικά ότι εγώ δεν ευθύνομαι για ό,τι λέγεται ή γράφεται. Δεν ακούγεται. Σας το ακούτε. Τώρα ακούτε. Λοιπόν, σας έλεγα ότι από την πρώτη στιγμή πάντα έλεγα ότι εγώ δεν ευθύνομαι για ό,τι λέγεται ή γράφεται. Και είναι πάγια η τακτική δική μου σε ό,τι γράφεται και όσο λέγεται, ούτε να διαψεύω την κάθε μπούρδα, ούτε να μηνύω αυτό που το έγραψε. Ας κάνουμε τη δουλειά τους, ο χρόνος δείχνει. Εγώ είμαι υπεύθυνος μόνο για αυτά που λέω ο ίδιος ή για αυτά που κάνω. Λοιπόν, θέλω να σας ξεκαθαρίσω με ένα πράγμα. Αν κάποιος μουσιογράφος έγραψε ότι κυρίσωσε πτώχευση το Δήμο, αυτό είναι και αναπαράχθηκε αυτό παντού, αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ, όταν έκανα μια πρέση, είπα συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία από εδώ πέρα. Κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να κηρύξει το Δήμο του. Δεν είναι ανώνυμη εταιρεία. Είπατε. Σας το είπα, σε παρακάτω, δεν πρέπει να ζητάτε να καλάτε κι εσείς. Είναι πολύ εύκολο για μένα. Όχι, αν κάνετε εσείς το παράδειγμα το κακό, σε εσάς το λέω συγκεκριμένα. Ναι, σε εσάς το λέω συγκεκριμένα. Θα το πω και σε κάποιον συγκεκριμένα. Άκου σου λέω, αυτό που σου λέω εγώ, τελείωσε. Εγώ δεν διακόπτω όταν μιλάει οποιοδήποτε. Παρακαλώ, μην διακόπτει κανείς. Λοιπόν, εγώ έδωσα χθες μια press conference για να μάθουν οι δημότες την πραγματική κατάσταση και η χώρα. Γιατί έχω επιτεθεί προσωπικά. Το να λες την αλήθεια, και εγώ πάντα τη λέω την αλήθεια, γιατί δεν έχω κανένα να χάσω, ούτε με στηρίζει κανείς, ούτε έχω, είμαι διαπλεκόμενος, ούτε έχω καμία φιλοδοξία να ξαναβγω δήμαρχος, να γίνω οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση που έχει προκύψει. Τι θέλω να σας πω. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που είπα δηλαδή, ότι αυτό το 16χρονο πάρτι τελείωσε και μας ήρθε τώρα ο λογαριασμός και σε μένα και σε εσάς. Εγώ αυτό έχω ανακαλύψει, αυτό λέω. Και θα το μάθετε για τις αρχές που ελέγχουν τα πάντα. Εγώ μπορώ να βρω τρόπο να λύσω τα προβλήματα, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι κανένας, εγώ κάνω κάθε προσπάθεια να μην πει ο Δήμος από υποεπιτήρηση, δεν θα απολυθεί κανείς υπάλληλός. Κανείς και όλοι θα πληρώνονται στην ώρα τους. Αυτό σας το δύο. Σήμερα ήμουν στον κύριο Δινόπουλο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Εσωτερικών, συγγνώμη. Δεν πήγα ούτε να ζητήσω λεφτά, ούτε να διανέψω, ούτε να ζητήσω γαρί. Πήγα και ο άνθρωπος με δέχτηκε αμέσως με το επιτελείο του και μου έδειξε νόμιμους τρόπους, όχι μπαλώνεις μια τρύπα και ανοίγεις μια άλλη, νόμιμους τρόπους που μπορώ να αντιμετωπίσω τα συγκεκριμένα προβλήματα που του έθεσα. Και τον ευχαριστώ δημόσια. Τι θέλω να σας πω. Τώρα για να σας πω, θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι ενήμερος σε τι κατάσταση έχω μπλέξει και είμαι υπεύθυνος ότι ανέλαβα να το τελειώσω. Και έτσι θα γίνει. Απλώς όλες αυτές τις μικροποδιές και τα μικροσαμποτάζ για τις ακλαμάρες μικροπολιτικές εμένα μάλλον με τσαντίζουν και είμαι πεισμόνο. Δεν θα κρατήσουν για πολύ, γιατί όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι ήδη στο Δήμο των ιστοκλινικών υποθέσεων οι επιθεωρητές του κ. Ρακιτζή θα βγάλουν πολύ σύντομα αποτέλεσμα. Οπότε από την αρχή, με το που θα αρχίσουν να τσιμπάνε 2-3, θα σταματήσουν και τα σαμποτάζ και τις κλοποδίες και όλα. Σας το εγγυώμαι. Θέλω να είστε σίγουροι και δεσμεύομαι γι' αυτό ότι παρόλε που έλεγε παιδιά, αφήστε να τελειώσω. Άστο, σε νοιάζει. Θα είστε σίγουροι ότι παρόλο τις δυσκολίες που παραλάβαμε ή μάλλον αναλάβαμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην τα καταφέρουμε. Απλώς χρειάζομαι λίγο χρόνο
γιατί καθαρή και δύσκολη. Αλλά σας υπόσχομαι ότι ο τόπος θα ξεβρωμήσει και στο Δήμο θα μπει τάξη και νομιμότητα. Σας ευχαριστώ. Από φιλές του παρελθόντος που δεν είχαμε καμία ενημέρωση, γιατί δεν υπάρχει νομική υπηρεσία και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας κάνει κάθε μέρα και τι δικάζεται και πόσα λεφτά χάνουμε. Σαν Δήμος, δεν υπάρχει κανένα αρχείο. Από τα ελάχιστα λεφτά που έχουν μείνει, έμεινα χωρίς μέλημα για την μισθοδοσία του μηνός. Αμέσως είναι μία από τις βόμβες, επειδή είμαι πολύ ευαίσθητος, ειδικά τους υπαλλήλους και τις πληρωμές τους και να είναι όλα εντάξει, τουλάχιστον ανθρώπους που σκίζονται από το πρωί στο βράδυ και βοηθάνε και δεν θέλουν να κάνουν υπερορίες. Σε προμονώ γι' αυτό και περισσότερο, εκτός από 3-4 λαμόγια που είναι πολύ γνωστά, που όλοι τα ξέρετε βεβαίως, και προσπαθώ λίγο να τα απομακρύνω για να εμποδίζεται η λειτουργία του Δήμου. Προσπάθησα να βρω λύση. Αλλά πριν βρω λύση, εγώ σας έχω πει ότι το παιχνίδι το παίζω ανοιχτά. Όλοι εδώ είναι κάτοικοι, εργαζόμενοι, δημότες. Εγώ θα τους ενημερώνω για κάθε τι. Όταν το μεσημέρι μου λένε ότι έγινε μια κατάσχεση και δεν θα μπορούσα να τους πληρώσω το μήνα, βεβαίως χτύπησα το κομπαραλιό. Έχω πολλά στοιχεία, αλλά δυστυχώς δεν μου επιτρέπεται, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο Δήμος είναι υπό έρευνα. Είναι μέσα η υπηρεσία, το σώμα επιθεωρητών των εαυτών και είναι και των εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας, ότι φταίει όλα αυτά τα σώματα. Δεν είναι ότι οι δολοφόνοι ανέβηκαν. Υπάρχει λόγος που είναι. Εγώ είμαι δεσμευμένος να μην μπορώ να μιλήσω. Εγώ θα μιλήσω μόλις βάλω το πορίσματά του. Και τότε θα τα πούμε. Εγώ δεν πάω να κάνω ούτε να σηκώσω σκόνη, ούτε να μη σηκώσω σκόνη. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Και την κάνω σωστά. Βρήκα και σήμερα πέρα στον κύριο Τινόπουλο, μου βρήκε λύσεις νόμιμες και σωστές να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και όλοι θέλουν να βοηθήσουν το μαραθώνα. Δεν καταλαβαίνω που είναι το λάθος. Ούτε απέλησα κανέναν, ούτε σταμάτησα να πληρώνω κανέναν, ούτε τίποτα. Και δεν το κάνω ποτέ. Δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το κομμουνιστικό παραλήρημα. Λες και έβαλα εγώ την τρόφιμα και του απέλησα και δεν του πληρώνω. Το αντίθετο έκανα. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργείτε εσείς μόνοι. Εγώ, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, το παιχνίδι το παίζω ανοιχτά. Όχι μόνο με τους συμβούλους, με την αντιπολίτευση, με όλους τους κατοίκους. Εγώ έχω συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύω και το παίζω ανοιχτά το παιχνίδι. Όταν είναι κλειστά, είναι μόνο βρωμάει. Και τόσα χρόνια κλειστά παίζονταν το παιχνίδι. Αυτό θέλω να το καθαρίσω. Και καθαρίζεται μόνο με διαφάνεια. Εγώ δεν πάω να κλέψω. Εγώ έχω ξεβολευτεί και στο πανέλι. Γιατί γουστάρω. Και θα το πετύχω. Το καταλαβαίνετε. Έχω ξεβολευτεί και γουστάρω και όσο δυσκολίες οι απερχόμενοι 16χρονο πάρτι μου αφήσανε μία βόμβα στα χέρια να μου σκάσει. Και εγώ τη βόμβα από χθες τους την έβαλα εκεί που πρέπει να τους την πάρω. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά τι μου λέτε ότι και πολιτική να κάνουμε τα κανάλια, το μαραθώνας έχει γίνει μάγκας. Έχει ακουστεί κανένα καμιά άλλη πόλη στην Ελλάδα στο μαραθώνα. Ο κόσμος έρχεται τα μπουκές και γίνεται τίποτε ξεφουλιάνε όλα τα μαγαζιά. Και έτσι να το δείτε, παγιά μου είναι. Δεν κάνω σε κανένα κακό, μόνο καλό κάνω και είμαι έτοιμο. Ξεκάθαρος και διαφανής. Και μάγκα και τα λέω όλα στα μπουκές. Κύριε Καθηγέντη, μισό λεπτό μόνο να πω γιατί πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δικαίωμα να διαλέξω τους συνεργάτες μου για να δουλέψω. Όποιον θέλω θα δω. Δεν σωστά τώρα. Και έχω δικαίωμα το μισθό μου που τον δουλεύω να το κάνω τι θέλω. Πάλι δεν σας δώσω να φορά. Κύριε Δημαρχή, είστε στο φίλο σε κάμερες και λέτε πλέον. Κύριε Δημαρχή, είστε σε αυτές τις κάμερες, εσείς τις φέρνετε. Δεν κάλεσα να κάνω μια κουρή απλακία. Τις κάμερες που εχθές σήμερα τις διαψεύσατε, τις φέρατε εσείς, δεν τις έφερε ο Χατζηγιάννης. Εγώ δεν διαψεύσα τίποτα. Εγώ ότι είπα είναι γραμμένο στην κάμερα και καλό είναι να το δείτε. Δεν έχω γνώμη σε αυτό. Είναι και στην. Μπορώ να μιλήσω, μου επιτρέπετε να απαντήσω. Λοιπόν, αυτό το Δημαρχείο τώρα στοιχίζει 60.000. Σαν να είναι στο Πολωνάκι. Ο Δήμος έχει δικό του κτίσμα, ένα υπέροχο νεοκλασικό, που ήταν το παλιό Δημαρχείο. Σήμερα θα εγκρίνεται στον προϋπολογισμό από έναν μεγάλο ευεργέτη που έχει κάνει πάρα πολύ Έλληνα. Μας δίνει, και θα σας ενημερώσει ο κύριος Θανασιάς, τα χρήματα να αναπαλαιώσουμε και να το κάνουμε αυτό το υπέροχο
νεοκλασικό δημαρχείο και να ξενικιάσουμε την πολυκατοικία που ήταν φίλος φίλου, το ενίκιο. Λοιπόν, θα είναι το δημαρχείο, όπως να πληρώνουν ενίκιο, θα του δώσουν τα λεφτά ένας ευεργέτης που δεν θέλει να ακουστεί το όνομά του, εκτός αν ο κύριος Θεανασιάς το έχει μάθει ο λόγος του Μαραθώνας και η Μάκρη και τώρα πληρώνει το όνομά του. Δεν ξέρω, εμένα μου είπαν ότι δεν θέλει να μαθαίνει το όνομά του και είμαι, ο άνθρωπος τα λεφτά του δίνει και δεν θέλει να το κάνει και σεμνά. Τι να το πω εγώ, τι είμαι. Δεν ξέρω ποιος ξέρει και τι ξέρει, εμένα ο ίδιος ο άνθρωπος που δίνει αυτά τα λεφτά και έχει δώσει εκατομμύρια και σ' άλλους δήμους σε νοσοκομεία και αυτά χωρίς να θέλει να ακουστεί το όνομά του, είναι σεβαστό. Τουλάχιστον θέλει ένα χειροκρότημα που δεν θέλει καν να έχει ακουστεί το όνομά του. Δεν στην Ελλάδα, στο Δημαρχείο, στο γραφείο μου ο ίδιος, να σας πάω εγώ να λύσετε όλες τις απορίες με όσους θέλετε. Ορίστε, αφού μπορείτε να πάτε στο γραφείο να λύσετε τις απορίες, ας σταματήσουμε εδώ και πηγαίνετε στο γραφείο. Σας περιμένω, σας το αρνηθώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι έχει σχέση με διάβια οικονομικά, αυτή είναι λοιπόν η υπόθεση. Είναι και προς τιμή σας το λέτε. Αυτή είναι η υπόθεση. Μόνο εσείς και δεσμεύομαι πως θα ζωρίσει. Ελάτε στο γραφείο μου να ψάξετε ό,τι θέλετε και μάλιστα πως θα με βοηθήσει εμένα. Η γνώμη σας και η γνώμη όλων, ενώ όπως τον κύριο Δελικοδιάκος που έρχεται στο γραφείο μου, ότι νομίζει, ρωτάω τη γνώμη του και του σχεδιασμό του και όποιος θέλει, βεβαίως θα έρθει εδώ. Καλά, γιατί πολύ καυστήρα και τα ξέρετε, οικονομικά καλύτερα από μένα και εγώ τα ψάχνω. Εσείς, βεβαίως, θα είναι τιμή μου να έρθείτε και να σας τα δείξω όλα ένα-ένα προσωπικά. Να μου λέτε, βρες μου αυτό, πάμε. Και ξανά εγώ. Εγώ δεν είπα, ούτε μπορώ να κηρύξω το άκρηση και να θέλω, τι είμαι ο χειροκίνητο και αποφασίζει ο αυτοκράτορος, η ομονία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ ποτέ δεν είπα τέτοια πράγματα. Εγώ είπα την κατάσταση ότι δεν έχω να πληρώσω αυτό το μήνα τους πανήλους. Και πήγα σήμερα στον κύριο Τινόπουλο, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε αμέσως και το κανόνισε. Εγώ δεν είπα τίποτα για τους τόκητες. Ακούσατε εμένα να λέω θα κηρύξω σε τόκη. Αφήστε αυτή. Το τι λέγεται γιατί με κάνετε τώρα και βγαίνω από τις αρχές μου, γιατί εμένα οι αρχές μου είναι να μην απαντάω ποτέ και να μην μηνύω οποιονδήποτε γράφει οτιδήποτε. Και τόσα χρόνια που έχουν ελεγχθεί τέρατα, δεν έχω κάνει ποτέ και τώρα με αναγκάζετε να απολογούμε για κάτι που δεν είπα. Αυτή είναι πύλα με την πτώχευση και δεν υφίσταται και δεν την είπα και δεν μπορεί να γίνει και να θέλαμε. Κύριε Δημαρχέ, γι' αυτό είναι καλύτερα να μας τα λέτε. Και όχι να μας κλείνετε απ' έξω και να τα μαθαίνουμε με πλάι απ' έξω. Κοιτάξτε, εμένετε τουλάχιστον θα αφήσετε απ' έξω. Μα τι να σας αφήσω απ' έξω. Όπως και όλους τους άλλους. Εγώ είμαι. Με δική σας εντολή δεν είχαν κλειστεί αίθουσα. Ορίστε. Με δική σας εντολή δεν είχαν κλειστεί αίθουσα. Εγώ για να μιλήσω καλώς στο press conference είχα δύο επιλογές. Πάλι απολογούμε, άρα. Λοιπόν. Είχα δύο επιλογές. Η μία να πάω στα στούντιο, που θα ήταν ένα κανάλι, γιατί εκεί δεν μπορεί να έχει κόσμο. Όταν είσαι σε λίγο και δίνει press conference, δεν μπορεί να έχει κόσμο για να φωνάζει, για να μιλάει, για να κάνει. Και ο όρος ήταν, ή θα είναι εδώ πέρα, σε ένα χώρο, δηλαδή στο σπίτι μου, σε ένα δωμάτιο, μόνο με τα κανάλια, και έχει δικού λόγου. Ή θα έπρεπε να πάω σε ένα κανάλι να κάνω κονσουμασιό. Και προτίμησα αυτό. Γιατί να σα καλέσω. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δίνω press conference και δίνω λίγο ψηλά και λέω στα κανάλια ό,τι θέλω. Γιατί θα καλέσω κόσμο και εσείς ειδικά και οι παραταξοί σας ξέρετε πόσο καλά θέλω να συνεργαστούμε. Σας έχω δει έναν ένα και θέλω πάρα πολύ. Είστε πιο συνεργάσιμοι εκ των παρατάξεων που ως τώρα έφερε σε επαφή και έχω ζητήσει και τη βοήθειά σας και να μπείτε και στις επιτροπές και σε όλα. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι μου λέτε. Κύριε Δήμαρχε, η συνεργασία μας στηρίζεται πάνω σε αρχές και κοινού στόχου συμφωνία. Αν σα δείτε, αυτό κάνετε χθες δεν ήταν καθόλου δημοκρατικό. Καθόλου. Δεν ήταν καθόλου υπεύθυνο. Δεν ήταν καθόλου θεσμικό. Εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν πειράζει. Κυρία Αγραγωπούλου, αν δίνατε εσείς μια συνέντευξη, εγώ δεν θα τολμούσα ούτε καν να σα ζητήσω να τον άλλο μπροστά. Δικιά σας είναι η συνέντευξη, εσείς έχετε την ευθύνη του τι λέτε, είστε μέσα σε ένα κόμμα, είστε σε ένα δημοτικό συμβούλιο και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και έχετε την ευθύνη. Και αν κάνετε καμία μαλακία που πληρώσετε, αν κάνετε κάτι πολύ σοφό, θα πάρετε από όλους μπράβο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να καλέσω όλους. Γιατί σήμερα είμαστε στη δύσκολη θέση να ανασκευάζουμε αυτά που πρέπει να διαβάζετε δημοσιεύματα. Αυτά που είπα είναι τελείως υπεύθυνοι και σωστά. Και μετά η κυρία Μιλωνάκη να ξέρει. Και δεν φύγει κανένα.
Αν δείτε στην τηλεόραση, τι είπα, είναι όλα γραμμένα, δεν είναι ότι τα απακριφά. Όλα τα κανάλια το ίδιο γράψα. Εσείς αν διαβάζετε ένα απλό κανάλι, όπου μέρος που λέει, ξέρει ότι αυτό είναι το πρόβλημα του Δήμου, τι ώρα θα έχουν τα κανάλια. Εδώ όμως το πρέπει να αποφασίσουμε τις δουλειές μας. Σας πειράζει τι ώρα θα έχουν τα κανάλια. Όχι, δεν θα έχουν τα κανάλια. Κυρία Βερνά, φτάνει, παρακαλώ. Κυρία Βερνά, μα τι να ακούνε. Αν μου λέτε ότι πήρε τα κανάλια και έφυγε και εγώ είμαι εδώ, έρχονται ναρκωτικά παίρνετε. Αυτό είναι το πρόβλημα του Μαραθώνα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Δήμου Μαραθώνα. Τι ώρα φεύγουνε τα κανάλια. Ότι δεν υπάρχει μόνο διαφήμιση. Καλά, θα παρακαλέσω την Ταλιάνα που πήγε σήμερα και έκανε φέτες στον κύριο Λοϊτζό. Να σας καλέσει και εσάς, να σας περιποιεί πάλι αυτά τα πράγματα. Γιατί όλο αυτό το μπάχαρο είναι προς δημιουργία εντυπώσεων. Εγώ αυτά που είπα είναι γραμμένα στην τηλεόραση πρώτον. Δεύτερον, εγώ έχω ένα Δήμο να κουλατρήσω και κατουρημένες ποδιές να φιλήσω για να γίνουν και έχω ραντεβού. Αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει από τις 4 ώρες τώρα. Μόνο σούπα, μου πες κάνω, όλος αγλαμάρει, δεν έχει αρχίσει. Ύστερα, οτιδήποτε είναι για το ΧΙΤΑ ή οποιοδήποτε, υπάρχουν οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι μπορούν να σας πληροφορήσουν, είναι ενημερωμένοι και μπορούν να σας πληροφορήσουν για τα πάντα. Εγώ θέλω να κάνω την εισαγωγή του πρώτου θέματος για να μπορώ να αποδεσμευτώ όταν χτυπήσω, γιατί εγώ δεν πάω να κάνω κανένα πάρτι. Με έχουν καλέσει για κατάθεση σε ελεκτικό κρατικό μηχανισμό. Καταλάβατε. Και έχω πει ότι έχω συμβούλιο και ακόμα δεν με έχουν πάρει. Δεν έκλεψε και θέλει να το κρύψει. Ο άνθρωπος μας γνωρίζει το Δημαρχείο του Μαραθώνα για να έχουμε μια έδρα σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο. Δεν θα έκλεψε εσάς το είπα, γιατί είναι γραμμένο στο πρωτόκολλο. Είμαστε οικονομική υπηρεσία. Δεν το παγώ δηλαδή, ήταν γραμμένο από τον κύριο Θανασιά. Εμένα, ο κύριος Θανασιάς με ενημέρωσε ότι ο κύριος Μαρτίνος δεν ήθελε να